Αγαπητοί τηλεθεατές του Attica TV, φίλες και φίλοι του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, καλησπέρα σας. Του Ανοιχτού Πανεπιστημίου του Δήμου Ασπροπύργου, καλησπέρα σας. Συνέχεια για τα 100 χρόνια από τις τραγικές ημέρες της καταστροφής της Μικράς Ασίας και του ξεριζωμού των μικρασιατών προγόνων μας, που ξεριζώθηκαν με τον πιο βάναυσο τρόπο από τις προγονικές τους εστίες, αυτή την επέτειο πόνου και θλίψης, όπως είπαμε και στην εναρκτήρια διάλεξη, έχουμε συμπεριλάβει και εμείς τον κύκλο των διαλέξεων του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, ένα τιμητικό αφιέρωμα, το οποίο συνεχίζεται με τη σημερινή διάλεξη και θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος των διαλέξεων αυτού του κύκλου. Για το λόγο αυτό σήμερα, προσκαλεσμένος μας είναι ο διδάκτορ ιστορίας και συγγραφέας, κύριος Αντώνιος Παυλίδης, με θέμα 1922-2022, ένας αιώνας από τη γενοκτονία, η ασημαντότητα των αρνητών και η αξία του αγώνα για τη δικαίωση. Στο σημείο αυτό, να σας υπενθυμίσω την επόμενη διάλεξη με ομιλήτρια τη διδάκτορα νευρολόγο-ψυχίατρο, πρόεδρο της εταιρείας Αλτσχάιμερ, πρόεδρο του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια, κυρία Παρασκευή Σακά, η οποία θα μας αναπτύξει το θέμα «Νεότερες εξελίξεις στην πρόληψη και στη θεραπεία της νόσου Αλτσχάιμερ, ο ρόλος της πανδημίας». Σε αυτό το σημείο, να δώσω το λόγο στην πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου Ασπροπύργου, την κυρία Γεωργία Πηλιχού, να καλωσορίσει τον κύριο Παυλίδη. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Ο διδάκτορ ιστορίας και συγγραφέας Αντώνης Παυλίδης είναι γόνος προσφυγικής οικογένειας του νομού Σερών. Σπούδασε παιδαγωγικά και πολιτικές επιστήμες. Έκανε μεταπτυχιακά στην νεότερη Οθωμανική ιστορία και διδακτορική διατριβή στο τμήμα κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου με θέμα οικονομικές και κοινωνικές συνιστώσεις της εκπαίδευσης των Ελλήνων του Πόντου. Έγραψε βιβλία, δημοσίευσε πλήθος άθρων σε επιστημονικά περιοδικά και εφημερίδες, έκανε πολλές εισηγήσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες και μεγάλο αριθμό ομιλιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καλύπτοντας τα επιστημονικά πεδία της εκπαίδευσης, της ιστορίας, του ελληνισμού της Ανατολής και της σύγχρονης τουρκικής κοινωνίας. Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κοινωνιολογία της εκπαίδευσης και στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας μεταπτυχιακού επίπεδου ιστορία του ελληνισμού της Ανατολής και όψεις της σύγχρονης τουρκικής κοινωνίας. Είναι μέλος πολλών κοινωνικών φορέων, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Ελληνοαρμενικής Φιλίας και Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Ποντίων Εκπαιδευτικών. Είναι παντρεμένος με την εκπαιδευτικό Δήμητρα Πάλα και έχουν μία κόρη, τη Μαρίλια. Κυρία καθηγητά, αφού σας καλωσορίσω στη σημερινή μας διάλεξη, σας δίνω το λόγο για να αναπτύξουμε το σημερινό μας θέμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί φίλοι, είναι τιμή μου κάθε φορά που έχω την ευκαιρία να παραβρεθώ σε εκδήλωση του Ανοιχτού Πανεπιστημίου του Δήμου Ασπροπύργου και ήταν αυτονόητο ότι είχα άμεσα και θετική ανταπόκριση στην πρόσκληση που μου έγινε να συμμετάσχω ως ομιλητής μάλιστα σε έναν τόσο σημαντικό κύκλο ομιλιών που αναφέρονται στα 100 χρόνια από τη γενοκτονία. Άλλωστε, είμαστε το 2022, έναν ακριβώς αιώνα μετά το έγκλημα και την καταστροφή. Πιστεύω ότι είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να θυμίσουμε κάποια πράγματα, γιατί οι κοινωνίες συχνά λησμονούν, είτε παραβλέπουν πράγματα, και πιστεύω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να θέσουμε τα πράγματα στις ουσιαστικές τους διαστάσεις. 100 χρόνια μνήμης. 100 χρόνια εθνικής μνήμης είναι το λογότυπο της Ομοσπονδίας των Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδας, πολύ επιτυχημένο και πολύ συμβολικό, θα συμφωνήσετε πιστεύω μαζί μου. Αυτό που συνέβη έναν αιώνα πριν έδειξε ότι
η συνέχεια δεν θα ήταν καθόλου καλή. Και όντως η εμπειρία αυτού του αιώνα μας έδειξε ότι, όπως έλεγε και ο καθηγητής Νεοκλής Σαρής, είναι γεγονός ότι στα θεμέλια του σύγχρονου τουρκικού κράτους, μάλλον τα θεμέλια του σύγχρονου τουρκικού κράτους χτίστηκαν πάνω στο αίμα ολόκληρων λαών και πολιτισμών που έζησαν πριν από αυτούς στο μικρασιατικό χώρο από πολλούς αιώνες. Αυτό το έγκλημα ήταν που μετέτρεψε την τουρκική κοινωνία και αν δούμε την πορεία όλου του αιώνα θα δούμε ότι υπάρχουν πολύ σημαντικοί ιστορικοί σταθμοί που επιβεβαιώνουν αυτό το γεγονός. Ότι δηλαδή η τουρκική κοινωνία εξαιτίας αυτού του εγκλήματος έγινε φοβική, ενοχική και επιθετική. Γι' αυτό δημιουργεί κρίσεις και επιθετικότητα, πράγμα που το βιώνουμε καθημερινά πλέον τον καιρό μας. Δεν είναι όμως τυχαίο ότι είναι κυρίως εχθρική με την Αρμενία και με τον Ελληνισμό. Με αυτούς δηλαδή που έχουν τις κρατικές οντότητες και έχουν υποστεί το έγκλημα στις αρχές του 20ου αιώνα. Κυρίως απέναντι στην Ελλάδα και την Αρμενία, πράγμα που επιβεβαιώνεται επίσης από την καθημερινή ειδησιογραφία. Με τη σημερινή ομιλία θα δείξουμε ότι αυτή η βαρβαρότητα, αυτή η επιθετικότητα έχει αιτίες. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Συνεπώς, οφείλουμε να δείξουμε πόσο ασήμαντοι είναι οι αρνητές της γενοκτονίας και παράλληλα να δείξουμε πόσο σημαντικός είναι ο αγώνας για τη διεθνή αναγνώριση του εγκλήματος. Ας πάρουμε κάποια γεγονότα, να μην μιλάμε θεωρητικά, αλλά κυρίως με πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Πρόσφατα, στην εκδήλωση κάτω στο Δήμο Αργυρούπολης Ελληνικού, στην οποία παραβρέθηκε σύσσωμες ο πολιτικός κόσμος της χώρας, με επικεφαλής την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο χαιρετισμό της, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε πράγματα που ενόχλησαν την τουρκική πλευρά και θα δείτε συγκεκριμένα πώς την ενόχλησαν. Είπε λοιπόν η Πρόεδρος Κατερίνα Σακελαροπούλου, η ιστορία του Ποντιακού, μεταξύ άλλων, επιλέγω τα ουσιώδη θέματα γιατί υπάρχει ο κίνδυνος αν μπούμε σε λεπτομέρειες να χαθούμε. Η ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού υπήρξε μακρά, λαμπρή και οδυνηρή. Η τραγική κατάληξή της με τη μεθοδευμένη και συστηματική γενοκτονία που με διωγμούς, σφαγές, προσπάθειες βίαιο εξλαμισμού και ανίποτη βαρβαρότητα τους ξερίζωσε από τις πατρογονικές αισθήτους και τους έφερε στο δρόμο της προσφυγιάς. Είναι ανεπούλωτο τραύμα. Ο άνθρωπος έχει ρίζες και όταν τις κόψουν πονεί, έλεγε ένας άλλος μεγάλος πρόσφυγας, ο Γιώργος Σεφέρης. Τι είπε η πρόεδρος Κατερίνα Σακελαροπούλου? Τα ουσιώδη, τα ελάχιστα που όφιλε ως ανώτερος πολιτιακός παράγοντας της χώρας να πει για ένα σημαντικό κομμάτι της χώρας, του ελληνισμού. Όμως η αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών υπήρξε άμεση. Πώς απάντησε? Έχω επιλέξει τα βασικά κομμάτια για να μην χαθούμε, επαναλαμβάνω, σε λεπτομέρειες. Με λύπη έγιναν δεκτές οι αβάσιμες δηλώσεις της Ελληνίδας Προέδρου Κατερίνας Σακελαροπούλου. Αυτοί οι ισχυρισμοί δεν αλλάζουν το γεγονός ότι ήταν η Ελλάδα που επιχείρησε να εισβάλλει στην Ανατολία και ότι ο ελληνικός στρατός διέπραξε βάρβαρα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ειδικά εναντίον αθώων πολιτών στην περιοχή της Δυτικής Ανατολίας. Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι λόγω αυτών των εγκλημάτων, τα οποία καταγράφηκαν και στην έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής των Συμμαχικών Δυνάμεων, σύμφωνα με το άρθρο 51 της Συνθήκης της Λοζάνης, η Ελλάδα υποχρεώθηκε να αποζημιώσει τις ζημιές που προέκυψαν από τις πράξεις της αντίθετα με τους νόμους του πολέμου. Συχνές ψευδείς κατηγορίες από την Ελλάδα επισκιάζουν τα βήματα για τη δημιουργία ενός ειλικρινούς και έντιμου περιβάλλοντος διαλόγου για την επίλυση των προβλημάτων μεταξύ των δύο χωρών κλπ.
Προσέξτε, τι απάντησε το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για τον ποντιακό ελληνισμό στον οποίο και μόνο αναφέρθηκε η Πρόεδρος? Τίποτε. Σχετικά με το θέμα που θέτουνε ότι αναγκάστηκε να πληρώσει αποζημιώσεις, θα τολμούσε να πει κανείς πολλά, θα μπορούσε να πει πάρα πολλά. Αλλά ας μείνουμε σε αυτό, ότι η ελληνική πλευρά βιαζόταν, επιγόταν να κλείσει επιγόντως η εκκρεμότητα και δεν διεκδίκησε τίποτα, ενώ αυτοί επιμείνανε σε αποζημιώσεις και τις πήραν. Δεν λέμε ότι ο ελληνικός στρατός ήταν στρατός Αγίων, αλλά σε έναν πόλεμο ξέρουμε ότι γίνονται διάφορα εγκλήματα. Και δεν πάω σε σύγκριση για να καταλάβουμε ποιος από τους στρατούς έκανε εγκλήματα. Και το ζήτημα της γενοκτονίας δεν αναφέρει την περίπτωση πολέμου, δεν εμπλέκεται το θέμα της γενοκτονίας, το ζήτημα της γενοκτονίας. Όμως, παρόλα αυτά βλέπουμε ότι το ουσιώδες είναι ότι το τουρκικό ΙΠΕΞ δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στο ουσιώδες ζήτημα, το οποίο ήταν το έγκλημα εναντίον των Ελλήνων του Πόντου. Και βέβαια ακολούθησε και το 1930 η συνάντηση Βενιζέλου Κεμάλ, Μουσταφά Κεμάλ, στην οποία, όπως είπα και πριν, επιγόταν η Ελλάδα να κλείσουν τις εκκρεμότητες και τις έκλεισαν όπως τις έκλεισαν, πράγμα όμως που δεν τελειώνει εδώ. Γιατί υπήρχε μια συνεχής ακολουθία, ένας, όπως είπα, συνεχής ορισμός σταθμών ιστορικών, οι οποίοι δημιούργησαν ένα αφόρητο περιβάλλον για τον ελληνισμό. Αρκεί να πάρει κανείς μόνον και μόνον την ιστορική πορεία του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης για να καταλάβει ότι μέσα από μια μακρά πορεία αποδιαρθρώθηκε πλήρως ο ελληνισμός και έμεινε αυτή τη στιγμή λιγότερο από 1000 άτομα μόνιμο κατοίκο, τη στιγμή που αντίστοιχα στην ελληνική Θράκη ξέρουμε ότι η μουσουλμανική μειονότητα είναι πάρα πολύ ευάρυθμη. Ας μην μπούμε σε περιπτώσεις αριθμών. Αυτό είναι μια από τις εμβληματικές προσωπικότητες του ελληνικού, μεταξύ των Ελλήνων δημιουργών, ένας πολύ μεγάλος συγγραφέας, ο Ηλίας Βενέζης. Γνωρίζετε ότι έγραψε Μικρασιάτης στην καταγωγή, μια από τις προσωπικότητες με το πιο χαμηλό ίσως προφίλ, ο οποίος είπε κάτι πολύ σημαντικό, που οποίο αξίζει να το βάλουμε στην κουβέντα μας. Τι είπε τότε, αμέσως μετά τα Σεπτεμβριανά το 1955, ένας από τους παλιούς πολλούς σταθμούς για τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης, στον οποίο προαναφέρθηκα. Βλέπετε εικόνα του κέντρου της Κωνσταντινούπολης με τα Σεπτεμβριανά λεγόμενα γεγονότα, που χαρακτηρίστηκε εύστοχα από κάποιος η νύχτα των κρυστάλλων των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Βλέπετε τα μαγαζιά, τα ελληνικά, σε τι κατάσταση, και βλέπετε ο όχλος, ο οργανωμένος από το κράτος, όπως αποδείχθηκε ιστορικά, ο όχλος τι κάνει. Βλέπετε, όταν τα εγκλήματα μένουν ατιμόρυτα, δημιουργούν και νέα εγκλήματα. Και αντί να εντοπίζουμε αυτό το γεγονός, αντίθετα κατηγορούμε όσους αγωνίζονται για την αναγνώριση των εγκλημάτων ως τουρκολόγους, ως τουρκοφάγους. Υπάρχουν πάρα πολλά επίθετα που έχουμε ακούσει όλο αυτό το διάστημα. Λέει λοιπόν ο Μέγας Ηλίας Βενέζης, και λέει μεγάλες αλήθειες. Στα βιβλία που γράφαμε, όσα δένονταν με το δράμα το 22, κοιτάζαμε να βλέπουμε όσο γίνεται λιγότερο το θηρίο της Ασίας, όσο γίνεται λιγότερο τον εχθρό.
Ανοιχνεύαμε να βρούμε τον άνθρωπο, να τα εξηγήσουμε όλα με τη μοίρα του, να βρούμε μια δικαίωση εκεί που μονάχα το ένστικτο του θηρίου και το πάθος έδιναν τη σωστή εξήγηση και ερμηνεία στα γεγονότα. Παραβλέπαμε δηλαδή, λέει ο Βενέζης, τα γεγονότα για να προσεγγίσουμε, να πλησιάσουμε. Προχωρήσουμε ακόμα πιο πολύ. Είπαμε να ξεχάσουμε την ιστορία εμείς, ένας λαός που έχει ανάγκη να ακουμπά στην ιστορία. Και αλλάξαμε τον τόνο των βιβλίων που δίδασκαν στα παιδιά μας. Αμβλύναμε τις σκληρές γραμμές, τα μαρτύρια του γένους τον καιρό του 21 και τους μετέπειτα καιρούς. Πιάσαμε ακόμα να σβήνουμε περιστατικά, ονόματα, θηριωδίες. Όλα αυτά ίσως συναντηθούμε με την αντίπερα όχθη. Ίσως επιτέλους γίνομαι φίλοι. Αυτή την αυταπάτη βέβαια την έχουν ακόμα και σήμερα πολύ. Οι μέρες του Σεπτεμβρίου του 55 μας γυρίζουν στις μέρες του 22. Είπα ότι με την ευκαιρία των Σεπτεμβριανών, με τις εικόνες που σας έδειξα, έγραψε αυτό που έγραψε στον περιοδικό Νέα Εστία ο Ηλίας Βενέζης. Οι μέρες λοιπόν του Σεπτεμβρίου του 55 μας γυρίζουν στις μέρες του 22. Βλέπουμε τώρα πως είχαμε λάθος λέγοντας πως από τη μια στιγμή στην άλλη το θηρίο γίνεται άνθρωπος. Όχι, φαίνεται πως δεν γίνεται. Γι' αυτό από τη σκοπιά τούτη εδώ που εκφράζει το ελληνικό πνεύμα θέλουμε να πούμε την πικρία μας, γιατί απατηθήκαμε. Θα πρέπει πρώτα τώρα να ξανακοιτάξουμε τον εαυτό μας. Δεν θα αποφασίσουμε να διδάξουμε τώρα στα παιδιά μας το μίσος φυσικά. Αλλά θα αποφασίσουμε πως το χρέος μας ως Ελλήνων συγγραφέων είναι αυτό. Να ξαναθυμηθούμε πάλι, να μην πάψουμε να θυμόμαστε, να μάθουμε στα παιδιά μας να θυμούνται. Τίποτε λιγότερο και τίποτε περισσότερο. Να σας πω φίλοι ότι ας πάμε τώρα να δούμε κάποια χαρακτηριστικά της τουρκικής κοινωνίας και του τουρκικού κράτους που πολλοί μπορεί να τα υποψιαζόμαστε, αλλά αν δεν τα θέτουμε συγκεκριμένα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, πολύ φοβούμαι ότι θα χαθούμε στη λύθη. Πάμε σε ένα περιστατικό το 1996, 3 Νοεμβρίου. Ο Μιλών ήταν στην Κωνσταντινούπολη υπεύθυνος για τα ελληνικά σχολεία, όπως διάβασε η πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου. Πηγαίνοντας εκείνη την ημέρα για μια δουλειά του προξενείου στην τράπεζα με την οποία είχαμε συναλλαγές, ο διευθυντής ήταν αρμενικής καταγωγής και ήξερε καλά τα ελληνικά και μου λέει, ήταν 4, συγγνώμη, Νοεμβρίου, έμαθες τι έγινε χθες? Λέω, όχι. Δεν είδες εφημερίδες, δεν διάβασες, δεν είδες τηλεόραση, ο χαμός. Τι έγινε? Στο Σοσουρλούκ, λέει, μια κομμόπολη έξω από την Προύσα, έγινε ένα τρομερό δυστύχημα και αποκαλύφθηκε ο ρόλος του κράτους και η σχέση του κράτους με τη μαφία. Αυτά τα ξέραμε, λέει, αλλά αυτό επιβεβαιώθηκε από τα γεγονότα. Τι έγινε? Έγινε ένα ατύχημα, μια θωρακισμένη Mercedes, στην οποία επέβαιναν πολύ σημαντικά πρόσωπα, θα τα δούμε όλα ένα-ένα. Έγινε ατύχημα, η αστυνομία δεν ήταν στο κόλπο, αυτοί ήταν όλοι μέσα στο κόλπο το γενικό, θα δείτε τι κόλπο εννοώ. Η αστυνομία πήγε να κάνει τη δουλειά της. Αμέσως τους έπιασε, συνέλαβε τους δράστες και άρχισε να κάνει ανακρίσεις. Δεν μπόρεσαν να καλυφθούν αυτά που θα έπρεπε να καλυφθούν και έτσι είχαμε αυτή την τύχη να γίνει αυτό. Άνοιξε ένας φάκελος στο Σουρλούκ και καθημερινά έγινε μια επιτροπή στο Σουρλούκ που έκανε ανακρίσεις και καθημερινά βγαίναν τόσο τρομακτικά γεγονότα, τόσο απίστευτη μπόχα που σου ερχόταν να κάνεις εμετό για αυτά που άκουγες καθημερινά. Ας δούμε λίγο μια ιδέα να πάρετε. Στη Mercedes επέβαιναν 4 άτομα. Ένα ήταν αυτή η γυναίκα Γκοντζαγούς, λεγόμενη αεροσυνοδός και συνοδός κυριών, βαποράκι ναρκωτικών και άλλα πολλά πράγματα, ας μην επεκταθώ, και αυτή η τριάδα. Ο πρώτος είναι ο Χιουσεΐν Κοτζάνταγ, ένας ήταν ο υποδιοικητής της αστυνομίας Κωνσταντινούπολης, πολύ σημαντικό πόστο. Αρκεί να σας πω ότι αυτός πέθανε επί τόπου
και στο λογαριασμό του βρέθηκαν 200 εκατομμύρια δολάρια από αστυνομικό υποδιευθυντή, έτσι. Ο δεύτερος ο μεσαίος είναι ο Σεντάτ Μπουτζάκ, βουλευτής του τότε κόμματος της Τσιλέρ, το λεγόμενο Ορθού Δρόμου, αυτά που έφαγε, που κατάπιε για μια μπουκιά ο Νίν Σουλτάνος, και σήμερα είναι ο Κιλιντσάρογλου, αρχηγός του κόμματος. Ο Σεντάτ Μπουτζάκ, λοιπόν, βουλευτής κουρδικής καταγωγής στην κουρδική περιοχή, είχε ένα μεγάλο αριθμό πολιτοφυλάκων υπό τις διαταγές του, είχε ολόκληρες περιοχές που έλεγχε, φυσικά διακινούσε ηρωίνη, είχε επιχειρήσεις, ναρκωτικά, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, εκβίαζε και σκότενε ανθρώπους αν δεν πηγαίναν να προμηθευτούν, για παράδειγμα. Για τόσο ευτελή πράγματα μιλάμε. Βενζίνη από τα δικά του τα καταστήματα. Καθάριζε Κούρδους βιομήχανος επί αδράμιβη, εννοείται. Και άλλα πολλά, και ας μην επεκταθούμε. Ο τρίτος όμως είναι το πιο σημαντικό πρόσωπο αυτής της ιστορίας. Ο Αμπντουλάχ Τσατλή έγινε θρύλος, θα σας πω σε λίγο γι' αυτόν. Τι βγήκε από το Σουσουρλούκ? Είναι τα πρόσωπα αυτά που σας είπα πριν από λίγο, που επέβαιναν εκεί. Από αυτούς ο 2 και το 4 πέθαναν ακαριαία. Ο άλλος, ο τρίτος, ο Σεντάτ Μπουτζάκ, που σας έδειξα, βουλευτής τότε του κόμματος της Τσιλέρ, τραυματίστηκε βαριά, αλλά έγινε καλά. Τον βλέπαμε αργότερα συνέχεια να παρουσιάζεται σαν ήρωας για έναν ακατανόητο λόγο στις τηλεοράσεις. Σαν ήρωας, επαναλαμβάνω. Αυτός είναι ο Αμπντουλάχ Τσατλή, για τον οποίο σας μίλησα πριν. Τι βγήκε από τις... Βγήκε διάφορα, εκατοντάδες γεγονότα για τη σχέση κράτους και παρακράτους. Μερικά πράγματα. Θάνατοι πολιτικών, ότι το 92 διαφώνησε ο Ζαλ για τις δολοφονίες. Ήταν τότε πρωθυπουργός ο Ζαλ, αν θυμάστε, η Χούντα το Ευρέν τον είχε βάλει πρωθυπουργό. Διαφώνησε ο Ζαλ να γίνουν κάποια σώματα ειδικά που θα καθαρίζουν ανεξέλεκτα ανθρώπους που θα ορίζονται από το κράτος σαν στόχοι. Και βρέθηκε νεκρός, φυσικά αυτή ήταν η κατάληξη, κάτω από μυστηριώδες και αδιευκρίνιστες συνθήκες. Αυτά σε πολύ συγκεκριμένες πηγές αναφέρονται. Ο Μεχμέτ Κυρτζή, στέλεχος του Εθνικιστικού Κόμματος, του σήμερα Μπαχτσελή, τότε ήταν ο Αρπασλάν Τουρκές, δήλωσε στην Επιτροπή ότι εμείς κάψαμε τα δάση στα ελληνικά νησιά απέναντι, δηλαδή Χίο και Μυτιλίνη. Εκείνο το διάστημα απασχόλησε την κοινή γνώμη τεράστιες πυρκαγιές, ειδικά στα νησιά, και αποδείχθηκε που οφειλόταν. Μέσα από τις εργασίες της Επιτροπής αναδείχθηκε το θέμα των ναρκωτικών, ότι το 80% της ηρωίνης στην Ευρώπη από την Τουρκία παράγεται από την Τουρκία, η οποία δεν διακινεί μόνο, αλλά και παράγει, επαναλαμβάνω, ναρκωτικά, από τα οποία το 80% της παραγόμενης και διακινούμενης ηρωίνης στην Ευρώπη περνάει μέσα από την Τουρκία. Λέει, ελέγχεται η διακίνηση της ηρωίνης από την Τουρκία. Πάμε τώρα να δούμε στο Τζατλή. Γεννήθηκε το 56. Το 77 έγινε πρόεδρος των Γκρίζων Λύκων της Άγκυρας, και ένα χρόνο μετά αντιπρόεδρος όλων των Γκρίζων Λύκων. Γκρίζη Λύκη, για να καταλάβετε, για την ακρίβεια, εστία Γκρίζων Λύκων λέγεται, είναι η νεολαία του φασιστικού εθνικιστικού κόμματος του Ντεβλέτ Μπαχτσελή, που σήμερα είναι σύμμαχος με τον Ερντογάν κυβερνητικός. Στο κόμμα αυτό το τοποθέτησε η ΜΙΤ, που συμβαίνει και το ρόλο που παίζει σαν κομματικός οργανισμός μέσα στο κράτος. Μέχρι το 80 είχε πολλές αποστολές στο εξωτερικό, κυρίως Γερμανία. Γιατί? Για να δολοφονήσει αντιπάλους του καθεστώτος και γενικά ανθρώπους που αγωνιζόταν στη Γερμανία και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το χαρακτηριστικό είναι ότι το 78 το 5ο Ειρηνοδικείο της Άγκυρας τον
κυνηγούσε, τον κατηγόρησε και έδωσε εντολή για σύλληψή του, γιατί δολοφόνησε τον καθηγητή Μπεντρετίν Κομέρτ στο προάστιο Γκαζί Οσμάν Πασά της Άγκυρας. Το 89 φυλακίστηκε στην Ελβετία για κατοχή ηρωίνης. Δεν είναι όλες οι χώρες Τουρκία, έτσι. Από εκεί όμως αποφυλακίστηκε μυστηριωδώς με παρέμβαση κλιμακίου της CIA που υπηρετούσε στην Άγκυρα. Το πιο χαρακτηριστικό που δείχνει και την ιδεολογία του τουρκικού κράτους είναι αυτό που είπε η τότε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός εξωτερικών, Τανσού Τσιλέρ, αμέσως μετά το θάνατό του, μετά τον Σουρλούκ: «Εμείς τιμούμε αυτούς που πυροβολούν εν ονόματι το κράτος. Τους δοξάζουμε», μάλιστα είπε στη συνέχεια στις δηλώσεις που έκανε, και αυτά είναι καταγεγραμμένα, δεν είναι δηλαδή πράγματα που μπορεί να... Εδώ τι βλέπουμε, στη μέση είναι ένας νεαρός ποντιακής καταγωγής στην Τραπεζούντα, ο οποίος δολοφόνησε την προηγούμενη μέρα τον ιερέα του Καθολικού Ναού της Αγίας Μαρίνας Σαντόρο. Βλέπετε οι φύλακές του, οι δεσμοφύλακές του που επειδή τον έχουν συλλάβει και τον κρατούν σφιχτά, χαμογελούνε δείχνοντας την τουρκική σημαία. Δηλαδή ουσιαστικά τον δοξάζουν για το έγκλημα που έκανε. Εδώ στο πρώτο ταξίδι που είχα κάνει στην Τραπεζούντα είδα ένα φυλάδιο. Όλα αυτά είναι στοιχεία της ιδεολογίας του κράτους. Γι' αυτό θέλω να σας τα δώσω, να σας βάλω σε αυτό το πλαίσιο. Στην ιστορία είναι χαρακτηριστικό, είναι ένας τουριστικός οδηγός Τραπεζούντας που τον βρήκα από τον ημιεπίσημο, που σημαίνει κρατικό δηλαδή, Οργανισμό Τουρισμού της Τουρκίας. Και λέει για την ιστορία της Τραπεζούντας, προσέξτε. Η πρώτη εγκατάσταση στην Τραπεζούντα έγινε πίσω το 7000 π.Χ. και η πόλη ιδρύθηκε για πρώτη φορά το 2000 π.Χ. από τουρανικές φυλές που μετανάστευσαν από τη Μέση Ασία και πέρασαν από τον Κάφκασο στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει να μην υιοθετεί το δικό σου κράτος, η δικιά σου πολιτεία, τη δικιά σου την ιστορία. Το κενό θα καλυφθεί. Κι ας κατασκευαστεί. Άλλωστε κατασκευασμένα είναι πολλά. Παρακάτω βλέπουμε την εικόνα του σπιτιού της Βίλας Καπαγιαννίδη, έτσι, και τι γράφει για αυτήν. Η βίλα η οποία χτίστηκε από τον πλούσιο Ρώσο ονόματι Κωνσταντίνο Καπαγιαννίδη. Καταλαβαίνετε, είναι λίγο φεδρά αυτά, όμως υπάρχουν, έτσι είναι καταγεγραμμένα. Αρκεί για να καταλάβουμε. Πάμε λίγο να δούμε στο σήμερα. Υπάρχει, διάβασα πρόσφατα, μου ήρθε στα χέρια μια έκθεση από ενός έγκυρου διεθνούς οργανισμού, Stockholm Center for Freedom, δηλαδή Ίδρυμα Στοχόλμης για την, Κέντρο Στοχόλμης για τη Δημοκρατία. Είναι σημαντικό να βλέπαμε πώς παρουσιάζει την Τουρκία, η οποία στους 198, αν θυμάμαι καλά, χώρες του ΟΗΕ, την έχει 13η σε εγκληματικότητα, δηλαδή πάρα πολύ ψηλά, και έχει πάρα πολλά σημαντικά στοιχεία. Πάμε μια ιδέα για το τι συμβαίνει σήμερα. Ο Σενέρ είναι μια από τις προσωπικότητες του σύγχρονου τουρκικού κράτους, της τουρκικής κοινωνίας τα λέγαμε, γιατί είναι ένας από τους συνιδρυτές με τον Ερντογάν και με τον Αμπντουλάχ Γκιούλ, που ιδρύσαν μαζί το κόμμα το ΑΚΕΠΕ, το λεγόμενο κόμμα δημοκρατίας του Ερντογάν. Είχε εξεράγει με μια σειρά από γεγονότα τα οποία παραθέτω όπως τα βρήκα καταγεγραμμένα. Μιλάμε για σημερινές συνθήκες, τωρινές, όχι χθεσινές ή προχθεσινές. Τεράστια θησαυροπυλάκια σε σπίτια αξιωματούχων του κράτους. Μηχανήματα μετρήματος χρημάτων από παιδιά υπουργών τωρινών.
εκατομμύρια δολάρια που βρέθηκαν σε κουτιά παπουτσιών για χρηματοδότηση, ξέρετε, νόμιμων και δημοκρατικών και διάφανων διαδικασιών. Εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε υπουργό μέσα σε κουτί σοκολάτας. Εμπορία ανθρώπων, αυτό το αναφέρει και ο Stockholm Center for Freedom, εμπορία ανθρώπων που στέλνονται στο εξωτερικό από δήμους, δίθενος εργάτες κλπ. Βλέπετε, όταν οι ίδιοι διαπιστώνουν και εκρήγνονται, όταν έχουν τουλάχιστον λίγο ήθος, δεν τα αντέχουν αυτά. Είναι, νομίζω ότι αυτό το συμπέρασμα βγαίνει. Όμως οι αντίθετες φωνές σήμερα στην Τουρκία πληθαίνουν. Ο Τανέρ Ακτσάμ, μια παγκόσμια προσωπικότητα νομίζω, και μάλιστα ακαδημαϊκή, πανεπιστημιακός, που διδάσκει σήμερα, που αλλού θα μπορούσε να είναι, στον Καναδά. Σίγουρα δεν θα μπορούσε να είναι στην Τουρκία. Ο Τζαγκίζ Ακτάρ, ένας σπουδαίος ακτιβιστής, και ο Γιάννης Βασίλης Γιαϊλαλή, ένας ποντιακής καταγωγής Τούρκος. Θα μπορούσα να σας παραθέσω εδώ, ειλικρινά σας λέω, εκατοντάδες περιπτώσεις ανθρώπων, έγκυρων προσωπικότητων σημερινής Τουρκίας, που βγαίνουν ανοιχτά και λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Όμως ας περιοριστούμε σε αυτούς για λόγους και οικονομίας χρόνου. Πάμε στον πρώτο. Τανέρ Ακτσάμ. Όποιος δεν το γνωρίζει, νομίζω τώρα θα το γνωρίζει. Ένας πολύ γλυκός άνθρωπος, ένας υπέροχος άνθρωπος, τον οποίο γνώρισε ο Μιλόν, έχει έρθει πριν από μερικά χρόνια, παρουσιάστηκε στην Παλαιά Βουλή το βιβλίο του «Μια επέσχυντη πράξη» που αναφέρεται για τη γενοκτονία των Αρμενίων. Μεταξύ άλλων, ο Τανέρ Ακτσάμ στη συνέντευξή του στη διαδικτυακή εφημερίδα Αγβάλ στις 13 Σεπτέμβρη 2020 λέει, μεταξύ άλλων, οι Τούρκοι, προσέξτε πόσο σημαντικό είναι, τα λένε αυτοί από μέσα, οι Τούρκοι εξαφάνισαν παντού πολιτισμούς και δεν προστάτευσαν ποτέ αυτά που βρέθηκαν στην ιδιοκτησία τους. Δεν καρπίζει τίποτα στο έδαφος που πάτησε το πόδι Οθωμανού. Αυτό που έγινε με την Αγία Σοφιά αποτελεί τη διακήρυξη των Τούρκων ότι είναι βάρβαροι και απολύτιστοι. Ο τουρκικός λαός δεν είναι πολιτισμένος λαός. Όμως στο τέλος θα νικήσει ο πολιτισμός. Αυτό είναι προφητεία, όπως καταλαβαίνετε. Ας την κρατήσουμε. Τζενγκίζ Ακτάρ, σπουδαίος Τούρκος ακτιβιστής, ειλικρινά μια παρένθεση θα ήθελα να κάνω, επειδή γνώρισα την τριετή παρουσία μου στην Κωνσταντινούπολη κάποιους ακτιβιστές και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι σε σύγκριση με τους δικούς μας που έχουμε και εμείς ακτιβιστές, αυτοί έχουν γιγάντιο μέγεθος. Γιατί πρέπει να έχεις τέτοιο μέγεθος για να αντέξεις τις συνθήκες μια τέτοια χώρα και να αντιστέκεσαι. Ένας τέτοιος είναι και ο Τζενγκίζ Ακτάρ. Μεταξύ άλλων, στην εφημερίδα Ταράφ, γνωστή εφημερίδα, μεταξύ άλλων δήλωσε στις 30 Νοεμβρίου του 2014. Προσέξτε πόσο επιβεβαιώνει αυτά που είπα αρχικά εγώ. Ποιος να ξέρει, όλα αυτά τα δεινά που έρχονται συσσωρευτεί στο κεφάλι μας, ίσως είναι οι κατάρες των άοπλων γυναικόπαιδων και ανδρών Αρμενίων που πέθαναν στα χώματα αυτά βογκώντας χωρίς να κυδευτούν, μη έχοντας φέρετρα και τάφους, μαζί με τους Ρωμιούς, Συλλοχαλδαίους και συνέχεια τους Κούρδους και Αλεβίδες, είναι οι καταιγίδες που δημιουργούν στις ψυχές μας τα περιπλανόμενα φαντάσματα, στους αθέρες μας των βασανισμένων ψυχών, των συμπατριωτών μας αυτών. Ίσως οι σφαγές που δεν έχουμε δεχτεί, που δεν έχουμε αποδεχτεί εννοεί από το 15,
οι οφειλές που δεν έχουμε πληρώσει σήμερα πληρώνονται σε εντελώς άλλα τοπία από εγγόνια. Οι ζωές που πάρθηκαν, οι ψυχές που κλάπηκαν, οι φωλιές που λελατήθηκαν, οι εκκλησίες που καταδαφίστηκαν, τα σχολεία που κατασχέθηκαν, η θλίψη από την αρπαγή των περιουσιών. Σαπίζουμε για ένα αιώνα, πόσο επίκαιρο και πόσο σημαντικό είναι αυτό που λέει, σαν κοινωνία, σαν να ρέει από πάνω μας παντού πίο. Δεν έχει το Γιάννη Βασίλη Γιαλαλή, πήρα μια εικόνα από το Twitter που ανέβασε ο ίδιος και έχει τη φωτογραφία του σπιτιού του φερόμενου ως σπιτιού του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη, όπου στεγάζεται σήμερα το τουρκικό προξενείο. Και λέει από κάτω αυτός, αυτό είναι το σπίτι στο οποίο γεννήθηκε ο Μουσταφά Κεμάλ, όχι Ατατούρκ. Ο Μουσταφά Κεμάλ είναι αυτός που προχώρησε στη γενοκτονία των προγόνων μου των Ελλήνων του Πόντου. Δεν απαιτείται να καταδαφιστεί αμέσως αυτό το σπίτι, λέει ο Γιάννης Βασίλης Γιαϊλαλή, ένας Τούρκος ποντιακής καταγωγής από την περιοχή της Μπάφρας, ο οποίος υπηρετώντας πριν από δύο δεκαετίες, πριν από τρεις τη δεκαετία του 90 στην νοτιοανατολική περιοχή στον πόλεμο με τους Κούρδους, συνελήφθη ως στρατιώτης από τους Κούρδους και κατά την αιχμαλωτησία του αυτή έμαθε ότι έχει ελληνική καταγωγή, ότι είναι δηλαδή παιδί γόνος χριστιανών Ελλήνων του Πόντου. Και μετά άλλαξαν τελείως όλη η ζωή του, τον γνωρίσαμε, είχε έρθει εδώ, ζήτησε πολιτικό άσυλο. Δεν είναι ο μόνος, είναι ένας από τους πολλούς ανθρώπους που σήμερα λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, ας ολοκληρώσουμε. Θα έλεγα, αγαπητοί φίλοι, ότι το συμπέρασμα είναι ότι η τουρκική κοινωνία όντως είναι μια φοβική κοινωνία, ενοχική, γι' αυτό και επικίνδυνη και επιθετική. Είναι παραγωγός δημιουργίας κρίσεων σε όλη την περιοχή. Τι πρέπει να γίνει? Θα πρέπει να κοιτάξει τον εαυτό της στον καθρέφτη και να δει την ιστορική πραγματικότητα όπως ακριβώς είναι. Γιατί αυτό φαίνεται να είναι ένας από τους ελάχιστους δρόμους που έχει προς την ανθρωποποίηση. Δηλαδή, να γίνει ένας παράγοντας ειρήνης που θα προωθεί την ειρήνη ανάμεσα σε όλους τους λαούς της περιοχής, μια ειρήνη που έχουν ανάγκη οι λαοί όσο ποτέ άλλοτε. Σήμερα οι πραγματικότητες είναι τέτοιες που η ειρήνη είναι το συνεχές ζητούμενο. Άρα, αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνει είναι να αποδεχτεί το έγκλημα. Ο αγώνας των επιγόνων των θυμάτων όλων ημών δηλαδή είναι ένας αγώνας για την ειρήνη και την ανθρωπιά. Οι αρνητές μόνο κακές υπηρεσίες προσφέρουν στην κοινωνία και στο μέλλον του τόπου μας. Τους είδαμε τους αρνητές πολλές φορές. Τους είδαμε και τότε με την περίπτωση του βιβλίου της Ρεπούση. Τους είδαμε σε παλαιότερες συνθήκες να ζητάνε σύγκληση και συμμαχία και φιλία χωρίς όρους και προϋποθέσεις με την απέναντι πλευρά. Τους είδαμε να απαιτούν από νεαρούς φιλόδοξους και έγκυρους αναλυτές και ερευνητές να σταματήσουν να ψάχνουν στα αρχεία χωρών όπως στην Αυστρία στοιχεία για τα εγκλήματα που πραγματοποίησαν οι εκπρόσωποι των αυτών που θα ήθελαν ως φίλων με τη χώρα μας. Θυμάστε καλά ότι ο Πολυχρόνης Ενεπεκίδης, νεαρός τότε ερευνητής
στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης και συνέχεια σπουδαίος καθηγητής, έφυγε πρόσφατα από κοντά μας σε μεγάλη ηλικία. Είναι ο άνθρωπος που ξεκίνησε τις έρευνες για τη γενοκτονία και βρήκε στα αρχεία της Βιέννης ένα θησαυρό στοιχείων, δεδομένου ότι η Αυστρο-Ουγγαρία ως χώρα ήταν στο ίδιο πλαίσιο, στην ίδια πλευρά αυτών που πραγματοποίησαν την γενοκτονία, δηλαδή της Γερμανικής Αυτοκρατορίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Βρήκε λοιπόν χρυσάφι και κάποια στιγμή, όπως ο ίδιος μας διηγήθηκε στην Καλυθέα σε ανοιχτή εκδήλωση το 2002, ότι τον πλησίασε ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας, που στη συνέχεια έγινε και Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, πώς το λένε, δεν θυμάμαι το όνομά, το ξέχασα τώρα, γνωστή προσωπικότητα, και του λέει: «Δυστυχώς, φίλε μου, πρέπει να σε εμποδίσω». Κουρτ Βαλχάιμ, ναι Γιάννη, ευχαριστώ. Ο Κουρτ Βαλχάιμ λοιπόν, δύο υπουργοί της ελληνικής κυβέρνησης απαιτούν να σου φράξω το δρόμο προς τα αρχεία και πρέπει να κλείσω για σένα τα αρχεία, και τον βγάλαν φυσικά έξω. Το ίδιο έγινε δύο φορές, το 1997 και το 2003, όταν στο αρμενικό κοινοβούλιο ήρθε η πρόταση για αναγνώριση της γενοκτονίας, και τότε και τις δύο φορές με παρέμβαση του πρέσβη του Έλληνα, φυσικά κατόπιν εντολής της ελληνικής πρεσβείας, δεν επιτρέψανε στο αρμενικό κοινοβούλιο να προχωρήσει στην αναγνώριση, πράγμα που έγινε πολύ αργότερα, πολύ πρόσφατο όπως θυμάστε. Όλοι αυτοί λοιπόν προσφέρουν πολύ κακές υπηρεσίες στην προσέγγιση την ειλικρινή μεταξύ των δύο λαών και των δύο χωρών. Η Τουρκία οφείλει να αναγνωρίσει το έγκλημα, και γι' αυτό, όπως είπα και πριν, ο αγώνας των επιβιωσάντων επιγόνων των προγόνων μας είναι αγώνας πρωτίστως για την τιμή, για την αλήθεια και για την ειρήνη. Σε αυτό το δρόμο οφείλει να προχωρήσει και η Τουρκία. Αλλιώς δεν φαίνεται να υπάρχει δρόμος προς τη λύτρωση. Θα αναπαράγονται οι ίδιες καταστάσεις, οι ίδιες δομές και τα ίδια διέξοδα. Σας ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε, κυρία Παυλίδη, για τη σημερινή σας διάλεξη. Και παρακαλούμε την Πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου, την κυρία Γεωργία Πηλιχού, να σας δώσει ως αναμνηστικό τον τόμο του Ασπρόπυργου, που περιλαμβάνει την ιστορία της περιοχής μας. Την πράξη ευχαριστίας εκ μέρους του Πνευματικού Κέντρου και ένα συλλεκτικό ημερολόγιο, το οποίο έχει εκδοθεί για τα 100 χρόνια από το 1922-2022. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.